γνωρίζω τον εαυτό μου. Δείχνουν ότι υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι είτε θέλουν να γκρεμίσουν τη λεωφόρο πρωτού ξεκινήσει το έργο, είτε να πάνε στο αρχικό προεδρικό διάταγμα, για το οποίο έχω εκφράσει διαχρονικά την πλήρη αντίθεσή μου. Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία να δώσουμε τη λεωφόρο, αν δεν ικανοποιηθεί όλος ο Παναθηναϊκός. ΠΑΕ, ΚΑΕ, ερασιτέχνης. Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία να δώσουμε τη λεωφόρο, αν δεν γίνει πράξη το όραμα για έναν αυτόνομο, αυτάρκη, αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτοδύναμο Παναθηναϊκό. Να σου πω λίγο κάτι. Τη συνέντευξη τύπου γενικά είναι κάτι που το θεωρώ πολλές φορές χαμένο χρόνο ζωής, έτσι. Ναι. Χαμένη εργατοώρα, γράψε, πάνε, γύρνα, κάνε λίγο καφενείο μετά εκεί πέρα, γιατί σύνως εκεί είναι όλο το ζουμί στο... Ναι. Στη συνέντευξη τύπου. Τη σημερινή κοίταξα 1:20 το ρολόι να δω αν ξεκινάει του DPG, να ξέρεις. Δηλαδή και έβαλα και την άκουσα όλη. Και κάθισα και άκουσα και ρωτήσεις. Τα πάντα. Τα έχετε να πείτε δηλαδή εσείς εδώ Σαλονίκη, και αυτό είναι το πρόβλημά σας. Εντάξει, χάνει ο Πάκος τον Ολυμπιακό και αυτό ασχολείστε έτσι. Τι έκανε το DPG. Προσανατολισμός του κόσμου. Αυτή είστε έτσι. Εντάξει. Το Νουρουάν και τα τέτοια. Εντάξει. Αν τρώνε τι αποστάσει με στα μαγειρία. Δεν κάνω λάθο. Όλα φρέμπε που υπέγραψε σήμερα και δεν συμμαζεύεται. Δεν κάνω λάθο. Μην τα λέτε αυτά. Όπω φίλε, τι πονόματο ήταν αυτό. Πραγματικά δηλαδή. Τι πονόματο ήταν αυτό. Ήμουνα για καφέ την Κυριακή. Όπω θέλω. Τελειώνω τέλο πάντων. Και αφού το έχασα από το μισάωρο, τι κάθεσαι και το βλέπει άστι και πέρα. Σκεφτόμουν ότι έχω μετά την τρίτη εκπομπή. Αυτό ναι, να έχω εικόνα. Να. Και λέω, θα πάω να το δω. Και κάθομαι και το βλέπω και λέω, γιατί τελικά κάθισα να το δω. Δηλαδή ήταν μια πορεία μετά που είχαμε. Πολύ κακό παιχνίδι. Να άρθω στο τηλέφωνο τρεις φορές με ρωτήσει: έχει πάω TV εκεί? Έχω. Πολύ. Εγώ έχω, παιδιά, θα έρθω. Εγώ, παιδιά, σπασμένο το είδα. Τίμια, έτσι. Okay, το βρήκα. Ντροπή Νίκο. Κομπλέ. Όμορφα, κυριλάτα, εξαιρετικά. Εντάξει, είπα να το δω. Είπα να έχω γνώμη, να δω τι γίνεται. Την ΑΕΚ ήθελα να δω περισσότερο, δεν τα κατάφερα. Είναι η αλήθεια, αλλά βάζουμε σε όλα αυτά μια άνω τελεία. Πρέπει να με κάνει ποια εκπομπή είναι και πού την παρουσιάζουν. Ρε, να πούμε πέντε, για να πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Κάτσε να τα πούμε, ρε φίλε. Μοσχοβίτη. Έλα. Έχουμε βρει και άλλο νέο νεκτάριο. Παρόν. Μάλιστα, συγγνώμη. Τι έχουμε? Όταν εδώ μετρούσα τα... Τα έλεγες φιλαράκι μου και σε λέγαμε δυσίωνο. Δυσίωνο σε λέγαμε. Τα τσόφια, την ΑΕΚ σκεφτόμουν και τα κουκιά αρχίζουν σιγά σιγά και δεν βγαίνουν. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι οι άλλοι θέλουν να βγουν τα μπλούχια ήρθι. Καλά για κύπελο Άρης ξέχασε το, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, άμα θέλει ο άλλος να βγει, που φυσικά θέλει να σπάσει αυτό το νταμπλούχος και αίτητος. Εγώ το έλεγα τη Δευτέρα και όχι μόνο αυτό, κάποιοι άλλοι συνοπαδοί σου, Κοδάκη, τους είχα πει από το Σεπτέμβριο ότι η διαφορά θα είναι διψήφια, θα μας περάσει ο Ολυμπιακός. Μπορούν να σε επιβεβαιώσουν κιόλας, είναι... ακροατές του σταθμού. Εντός και εκτός γηπέδου διψήφια. Τέλος πάντων, εγώ για 0-2 το βλέπω βασικά, αλλά εντάξει, γενικά κρύθηκε μια... Δηλαδή, τόσο κάκι στο παιχνίδι, που άλλα χρόνια, εσύ, Μοσχοβίτη, όταν πήραμε το διπλό το 85 στο ΆΚΑ, τελευταία αγωνίστηκε την πρώτη γύρου, αποσπαστήκαμε 5 βαθμούς στον Παναθηναϊκό. Επόμενη αγωνιστική ήταν στην Τούμπα. Mm-hmm. Και παίζαμε με τον Απόλλων Αθηνών, τον yeah. οποίο είχαμε κερδίσει στη Φιλαδέλφια την πρώτη αγωνιστική 1-3. Mm-hmm. Τότε είχαμε χάσει και 3 παιδιά σε τροχαίο, τους είχε παρασύ ραμπάκι, δεν ξέρω, θυμάται κανένας αυτό. Τέλος πάντων, η κακή μας τύχη δεν έμενε η μπάλα μέσα, οπότε έληξε 0-0. Αλλά ευτυχώς για μας και ο Παναθηναϊκός έκανε γκέλα και η διαφορά παρέμεινε πάλι στους 5 βαθμούς. Αλλά κακό τον ίδιο έπεφταν σύννεφο. Φαντάσου, πριν 5 μέρες τους υποδεχτήκαμε στο αεροδρόμιο με δάφνες και λουλούδια και μετά από 6 μέρες χι. Τέλος πάντων ήταν ανώδυνη η ισοπαλία, ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα το 85, πραγματικά αν το ψάξεις δηλαδή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον με δυνατές ομάδες. Νομίζω και σαν σήμερα έχει, έχει επέτειο, είναι σαν σήμερα το κλείδωσε μαθηματικά. Ο Ηρακλής πήρε το κύπελλο. Και το πρωτάθλημα το 85 νομίζω σήμερα μια ισοπαλία με τον Πανιόνιο, νίκη με τον Πανιόνιο, κάτι ήταν που κλείδωσε και μαθηματικά. Το 76 αν σου λέγανε ότι η Θεσσαλονίκη πήρε double, δηλαδή ο Πάκου αθλητής και ο Ηρακλής υπερλούχος, αυτό
γίνει ούτε όχι τα παιδιά σου, ούτε τα εγγόνια, ούτε τα εγγονά σου θα το δουν αυτό. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Ήταν κάτι απίστευτο. Εντάξει, εγώ ήμουν 3 χρόνια φυσικά, εντάξει, τι να θυμάμαι τώρα, το 76. Αλλά ήταν πολύ σπάνιο πράγμα. Και Ηρακλής αυτοκαταστροφικός, δηλαδή στο 112 και 4-2 και πήγε 4-4, δηλαδή σε 8 λεπτά έφαγε άλλα 2 γκολ. Καλά λένε κάποιοι δίνε, χωρίς Παναγίης τέλος πάντων, έκανα μαγικά. Μην πάσεις στο πίσω τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα τώρα, τι γίνεται, άσε τα πίσω. Τώρα, άκου να σου πω, ευελπιστώ στον Ολυμπιακό που θέλει να τα μασίσει όλα και ευελπιστώ πάω φυσικά να... γιατί ακόμα και το πρόγραμμα των play-off δεν ήταν το αναμενόμενο. Όταν είδα την κλήρωση, δηλαδή λέω λάκα. Δηλαδή, πρώτη διαγωνιστική έπρεπε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να πάω κόφι και να παίζει Ολυμπιακό ΣΑΕΚ στο Καρισκάκι. Κατάλαβες. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, ουσιαστικά θα κρυφθεί στις μεταξύ μας μονομαχίες. Πάλι καλά που δηλαδή ο Παναθηναϊκός τις έκοψε 2 πόντους. Έστω ψυχολογικό δεν μ' αράζει τον αυτό. Δηλαδή θα πεις ένας πόντος, ένα πόντο πήρε ο Παναθηναϊκός, έχασε όμως 2 πόντους η ΑΕΚ. Θα μου πεις τους είχε διασφαλισμένους και κλεισμένο το θυρό παιχνίδι τώρα, 2 ψηλό. Ισοδύναμες θα τις πεις, εντάξει δεν έχει και τρελές 2 φορές όλες οι ομάδες. Αλλά ο Πάκο οφείλει φυσικά να μην χάσει την Κυριακή, να ξυπνήσει, δηλαδή να μπορούν να βαρέσουν 3 μπαϊές οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι. Και μέσα στην Τούμπα ας πούμε να κερδίσει εννοείται την ΑΕΚ και να μην χάσει το ΆΚΑ. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε, εντάξει μην γίνω βαρετός, να βγεις δεύτερος και τι έγινε, εντάξει ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή το θεωρώ αμαρτία. Το και τι έγινε να βγεις σε Ευρώπη και όλα αυτά, σε φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει με το FFP, τέλος πάντων. Πέρυσι έπαιξε με τον Βασιλεία, Σπαρτάκ Μόσχας και έπαιξε στον Άγιαξ, εντάξει, να κάνουμε. Και ποιος ξέρει, δώσει μια πιθανότητα στο δισεκατομμύριο, ας πούμε. Να μην τη δώσω στην άκρη, φίλε. Γιατί το δίκαιο, εντάξει, 17 πόντους δεν μπαίνουν σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Συμφωνώ. Το θέμα είναι τι είναι στο τέλος σεζόν. Άντε, να σε καλά, να πάμε τον επόμενο. Άντε, να καλό απόγευμα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, Γνετάρη, έλα. Τι γίνεται. Πώς είμαστε. Λοιπόν, για να λέμε την αλήθεια, αυτό που έχει λεχτεί σε πάρα πολλά ραδιόφωνα και εδώ φυσικά. Ναι. Την πρώτη αγωνιστική, τώρα μιλάμε για play-off και για play-out. Ναι. Η χειρότερη ομάδα του play-off ήταν ο ΠΑΟΚ. Στα 3 από τα παιχνίδια με διαφορά πιστεύω, από τη δεύτερη. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε μια σοβαρή τελική με τον Ολυμπιακό στο 95,5. Δηλαδή αν ο διαιτητής δεν κρατούσε την καθυστέρηση ούτε σοβαρή τελική θα είχε με Ολυμπιακό. Η εικόνα του ήταν θλιβερή. Εγώ θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή δεν είναι η ΑΕΚ, είναι ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να φαίνεται τραγικό, αλλά ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που έδειξε και το ότι... Μ' αρέσει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει το κίνητρο της Ευρώπης. Έφαγε ένα τυχαίο γκολ από την ΑΕΚ όμως. Ναι. Από μια λάθος απόκρουση, άμα το δείτε τη φάση. Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Καλά, ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει, τώρα και πρώτη αγωνιστική και τα λοιπά. Εντάξει. Αυτό. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, εγώ ποδοσφαιρικός ξέρετε ότι δεν είμαι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπαν και οι περισσότεροι, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έβαλε τον Λάμπρο. Εκτός άμα έχει κάποιο πρόβλημα, παιδιά. Εντάξει, τον Λάμπρο, γιατί δεν τον έβαλε. Καλά, ναι, καλή ερώτηση αυτή, αλλά. Τον είχε στην αποστολή καταρχήν, γιατί δεν είδα. Νομίζω πως ήταν, ναι, ήταν, γιατί ναι, ήταν κάτι πλάνα στο πάγκο. Ήταν. Άρα εντάξει, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Με τους δύο αμυντικούς που ήταν τιμωρημένοι, τελειώνει η τιμωρία κανένας ή όχι ακόμα? Νίκο. Και οι δύο επιστρέφουν. Άρα δηλαδή, το μόνο πρόβλημα που πάω ξυνέμενα είναι αν θα επιστρέψει ο Κρέσπο τώρα κάποια στιγμή. Ναι, αλλά δεν θα παίξει, ξέρω εγώ, το Σάββατο δεν είναι το Παναθηναϊκό, νομίζω. Σάββατο 9.30 ώρα το βράδυ. Ναι. Ναι. Αν θα παίξει, θα παίξει προς το τέλος και πιθανολογώ εκεί στο. Δεν είπαμε ότι θα κάνει όργια. Εγώ ρωτάω απλώς ποιες θα είναι οι απουσίες, οι σοβαρές στην έμενα του Πάου. Ναι. Όχι, γιατί ο Ίγκασον και ο Γιαννούρης γυρνάνε. Ναι, γιατί από τότε που έφυγε ο Κρέσπο, που λόγω του τραυματισμού φυσικά που έφυγε ο Κρέσπο, θέλονται κάποια
και να στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Καλά, και όχι ότι πριν δεν είχε. Καλά, ναι, εντάξει. Με τον Κρέσπο είναι πιο συμμαζεμένοι, ναι. Εντάξει, όχι. Και δεν θυμάμαι αν είχε παίξει και στο παιχνίδι με τον Άρη. Ο Κρέσπο είχε τραυματιστεί πριν το παιχνίδι με τον Άρη. Νομίζω ήταν ο Ίγκασον με τον Βαρέλα. Νομίζω. Ναι, δηλαδή, αν παρατηρήσατε, το σερί του ΠΑΟΚ έσπασε και εγώ, γιατί και εγώ αυτό νομίζω, έσπασε χωρίς τον Κρέσπο. Το σερί το αίτητο. Μπορεί να είναι σύμπτωση, μπορεί και όχι. Όλα παίζουν, όλα παίζουν το ρόλο τους, εντάξει. Κάποια στιγμή μπορεί και να έσπαγε αυτό το σερί αργότερα, εντάξει. Καλά, η ΣΑΗ δεν θα πήγαινε, εννοείται, ναι. Ναι, αλλά μπορεί να περνώσουμε, ας πούμε, το 58 του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός κυνηγάει σε πρώτη φάση το 52 του ΠΑΟΚ και μετά το 58 το δικό του. Γιατί σε επίπεδο Super League το μεγαλύτερο αίτητο σερί το έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είδαμε ότι θέλαν λίγο να μας φοβερήξουν γιατί, για το άλλο θέμα, για τον κορονοϊό, γιατί τα τεστ που γίνανε πάρα πολλά τεστ μέσα σε αυτές τις ημέρες και σήμερα ανακοινώσανε μόνο 9. Οι άντρες αρχίζουν να βγαίνουν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας και αρχίζουν να μπαίνουν οι γυναίκες. Είναι 10, τα 9 γίνανε 10. Αλλά όποιος κοιτάξει, σε κάθε 1000 κατοίκους, όταν είχαν κάνει την τελευταία ενημέρωση, όχι τη χθεσινή, αντιστοιχούσαν 0,15 Έλληνες, σε κάθε 1000 Έλληνες. Τώρα έχει πέσει αυτό στο 0,13. Γι' αυτό σας λέω ότι βλέπω τον Ιωαννίδη, τον επιδημιολόγο κτλ. Και με λέτε ότι τον έχω μεγάλη μανία. Παιδιά, είναι και αυτό στατιστικολόγο. Και αν αύριο όλοι οι Έλληνες περνούσαν από το τεστ, σας λέω ότι θα ήταν 200-250 χιλιάρια κατά κρούσματα πανελλαδικός. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως. Αύριο, εφόσον όλοι ασχολούνται με το COVID, θα δείτε και δεν έχουμε τίποτα πιο σοβαρό. Ναι. Σε δύο χώρες τελειώνει. Η μία είναι η Τινησία. Η άλλη που είναι από την Ευρώπη, ποια χώρα είναι? Η μία είναι η... Την Ισία. Η Τσεχία. Ψάξτε το καλύτερα. Το ψάξουμε, το δούμε. Εκεί κοντά είναι όμως, νομίζω. Κάπου εκεί γύρω. Κάπου εκεί γύρω πρέπει να είναι όμως. Για να βοηθήσω, εκεί γύρω ο COVID τελειώνει λίγο μετά την Ελλάδα. Αχα. Δηλαδή, ας πούμε, η Γερμανία τελειώνει μία... Παρότι έχει ξεπεράσει πιο μπροστά από εμάς το 99% των κρουσμάτων, εκεί στη Γερμανία τελειώνει 1 Οκτωβρίου. Ναι. Κάτσε λίγο νεκτάρα γιατί δεν βλέπω να τελειώνει. Βλέπω λίγο να πηγαίνουμε ξανά προς τα πάνω. Χαμηλά την μπάλα. Σταδιακά. Όχι, αν και νομίζω ότι είναι υποέλεγχο αυτό και όχι κάτι χειρότερο, τέλος πάντων. Okay. Ναι, παιδιά, το τέτοιο εντάξει, το COVID παγκοσμίως το 99% είναι 17 Ιουνίου. Και όπως σας είπα, τελειώνει το Δεκέμβριο οριστικά. Μάλιστα. Παιδιά, όταν μας ήρθαν από την Ντόχα. Που το Κατάρ θα είναι το τελευταίο κράτος που θα τελειώσει ο COVID, λογικό δεν ήταν να έχουμε αυτά τα κρούσματα. Ναι. Ήταν από το Πακιστάν. Ναι. Κατάρ, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία. Είναι τρεις τελευταίες χώρες και Μπαχρέιν που τελειώνει ο COVID. Τέσσερις τελευταίες. Nice. Λοιπόν, να μου βρείτε την ευρωπαϊκή χώρα. Θα την ψάξουμε. Θα το τσεκάρουμε. Έγινε, Νεκτάριε μου. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στην εξωτική θέρμη. Λοιπόν, 2-3-10-27 και 3 οκτάρια ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Είναι ωραίο πράγμα, ρε φίλοι, να μην λες ότι είναι ανοιχτές και να παίρνουν από μόνοι τους. Είναι πολύ καλό αυτό. Ναι, είναι μια γραμμές από μόνοι τους. Ναι, μόνοι τους. Παίρνετε από μόνες σας γραμμές. Ναι. Είναι θετικό αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν σας λέμε να τις πάρετε εσείς. Ναι. Το κάνετε μόνοι. Κερνάμε εμείς τις γραμμές. Κερνάμε γραμμές. Λοιπόν. 2-3-10-27 και 3 οκτάρια FM γεννώντα τα μηνύματά σου, 542-22. Αυτό ήταν ωραίο το πρώτο σου κου μετά την πανδημία με. Να διαβάσω απλά κάτι μηνύματα που έχουμε από πριν. Έλα ρε Νίκο, από πριν την προηγούμενη εκπομπή θα διαβάσει τα μηνύματα τώρα. Ναι, γιατί είχαμε ένα θεματάκι πριν και δεν μπορούσαμε να τα δούμε. Οι παίχτες είναι κοντά στην ανανέωση ή όχι, είπαμε ότι είναι. Ρε φίλε, μια κατηγορία παικτών είναι. Ποιοι? Και θεωρώ ότι συγκομιδεί 44 βαθμών επικός μέτρια. Δεν είναι επιτυχημένη χρονιά, λέει ο φίλος 69, το κενό το οποίο ξεκινάει από 6-9-75. Μάλιστα. Ποιοι? Λάρσον, Ματίγια, Κόρχουτ, Κουέστα, Γκάμμα. Εσύ τι ευχάριστο είμαι να την παρακολουθείς στην Όφη. Εγώ τα λέω. Οι άλλοι πολεμάνε. Ευχάριστο. Κοίταξε, αν δεν είσαι Όφη, έτσι. Δηλαδή, κάθεσαι να δεις ένα μάτσα, ας πούμε, καλή ώρα το Σάββατο για παράδειγμα. Το Άρη Όφη. Το έχω αναλύσει πολύ ποδοσφαιρικά τόσες πολλές φορές. Ευχάριστο να κάτσε να το δεις. Όποιος θέλει, το παίρνει και το κρατάει. Όποιος δεν θέλει. Αυτό. Όποιος δεν το θέλει. Και δεν κρατάει αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές, ας το αφήσει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι έγινε, Μοσκοβίτη? Νεκτάριο, τι έγινε? Βρήκατε κανέναν υπερπαίχτη, να πούμε, από το σύλλογο του ΠΑΟΚ?
Έρχεται ο Γερμανός, ούτως ώστε να δώσει λύση στα διάφορα προβλήματα που έχουν ενσκύψει. Πώς το λένε? Όλα Φρέμπε. Όλα Φρέμπε. Όχι ρε φίλε, άσε τον Γερμανό. Μέχρι τον Γερμανό, όταν θα έρθει ο Γερμανός, ψάχνεται πάλι. Αλλά μέχρι τον Γερμανό, κανένα έτσι παίχτη που να έφερε, που να πήρε κανένα παγκόσμιο, να πήρε κανένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Καλά ρε, Αλταρά, πήρε... το Λούδι δεν σου είπε ότι είναι. Ο Λούδι δεν πήρε τίποτα, ρε. Εγώ δέχομαι εδώ ότι λέει ο Νεκτάριος. Τον έχω τέτοιο, τον έχω Ευαγγέλιο. Τον Ολυμπιακό πήρε μόνο ένα κύπελο κυπελούχο, τίποτα άλλο δεν πήρε. Τώρα μην με σκάτε. Και δεν το είπε ο Νεκτάριος, ένας άλλος περίεργος το είπε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Όχι, αυτός το είπε. Α, μπορεί και να μην το πει. Όχι, ρε, άλλος ήταν. Άλλος μπορεί να μην το είπε. Πετάχτηκε, είπε το Λούδι ο άλλος. Πού το θυμήθηκε το Λούδι, ρε φίλε, έχει σταματήσει να πούμε εδώ και 30 χρόνια. Προπονητής είναι σε. Έχει αλλάξει 12 ομάδες σαν προπονητής τώρα ο Λούδις. Έπειτα, κάποια στιγμή όταν είχε συγχωρεθεί, όχι ο Παύλος, ο άλλος πώς λεγόταν, ρε, το Γιανακόπουλος. Θανάσης. Ο Θανάσης ο Γιανακόπουλος, ναι, εκείνος με τις ωραίες τις γραβάτες. Ναι. Παίρνανε όλοι να πούμε και λέγανε συλληπιτήρια στην Era Sport, ξέρω εγώ, αού, πήρα και εγώ τηλέφωνο. Οχ. Λέω, ακριβώς οχ. Τέλος πάντων, γυρνάω και λέω ρε παιδιά, λέω εντάξει, λέω, Θεός χωρίς τον άνθρωπο, πούμε, καλό ανθρωπάκι ήταν, έτσι φαινόταν τουλάχιστον. Ναι. Αλλά. Πάμε στο αλλά. Τώρα αρχίζει το πρόβλημα, λέω. Ναι. Λέει ποιο πρόβλημα. Εδώ πέρα λέει το όλοι Παναθηναϊκό. Λέει ποιος Παναθηναϊκό. Είναι λέω εδώ και καιρό ο Τράκης. Και τι έκανε λέω, ο Τράκης εδώ και καιρό. Πουθενά δεν πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Έτσι ήταν. Πρώτα να ξέρετε λέω κάτι. Η οικογένεια όλοι τον είχαν σαν κορονίδα στις επιχειρήσεις τον Παναθηναϊκό. Από εδώ και πέρα υπάρχουν οι απόγονοι αυτών οι οποίοι θα το διαλύσουν το Παναθηναϊκό. Όπα, ο γιος μου με επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Με ποιον? Γεια σας, φίλοντε. Με τον Λάζαρο Ματζίρι, να πούμε τη Στρίγλια. Μάλιστα. Το ξέρετε? Στην Τρίγλια έχω το Λεμονί. Τον Καλούδι. Έχει φίλο, τον Καλούδι λέει, έχει... Με το Λίμπερο μιλάω, ρε. Το ραδιοσταθμό. Τέλεια. Και ένας πρώην τερματοφύλακας του Άρη μπροστά μου. Λοιπόν, και σου λέω αυτό. Και να ξέρετε, λέω, ότι λίγα είναι τα ψωμιά του Τζίγκερ. Ναι. Θα φύγει, λέω, από τον Παναθηναϊκό σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Και γελούσανε, τέλος πάντων. Και προχθές, όταν ακούστηκε γι' αυτό εδώ, είχα πάρει σε μπασκετική και καλά εκπομπή. Mm-hmm. Και λέω, γιατί λέγανε τι θα ανακοινώσει ο τέτοιος. Πάντως λέω για τον Βοτανικό δεν είναι. Μάλλον την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, λέω, θα ανακοινώσει και ότι θα πάει η ομάδα, λέω, στην... όχι, Ευρωλίγα, Champions League. Κοίτα, καλά και η αποχώρηση είναι για μένα. Εντάξει, δεν τα ξέρω τόσο τα μπασκετικά, είναι πολύ σχετική. Και σήμερα το στυλιτεύσανε. Λέει κι όμως, λέει, το είπε, λέει, ότι θα κάνει αυτό. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα βρεθεί κάποιος που θα δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει Ευρωλίγα τώρα. Εδώ που τα λέμε, και την Ευρωλίγα να έμπαινε καμιά 15 εκατομμύρια μέσα. Αλήθεια είναι αυτό. Και παραπάνω, λέει, εδώ πέρα ένα σύντημο. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και μέσα έμπαινες. Άρα τι. Και πολλές ομάδες που παίξανε για λίγο χάθηκαν στην πορεία. Λέγατε τι λέγατε εσείς για την Ευρωλίγα με τον Χρυσάνθο. Ναι. Αλλά. Με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη τον Κάτζιο. Υπάρχει και το άλλο. Α, με τον Κάτζιο, ναι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα υπάρχει και θέμα με την Turkish Airlines, η οποία είναι ο βασικός χορηγός της Ευρωλίγα. Άλλα 5 χρόνια. Ναι, αλλά έχει πρόβλημα. Η εταιρεία πάει να φτωχεύσει, ρε φίλε. Ναι, αλλά 5 χρόνια συμφωνεί, δεν ανακοίνωσε. Να ανακοίνωσε με την Turkish Airlines. Ναι, ναι, ενώ ήταν. Πόσα κλεμμένα λεφτά έχουν. Μπορώ να το πω το κλεμμένα, είναι άλλη χώρα, έτσι. Είναι για άλλη χώρα, okay. Δεν υιοθετεί εκπομπή, αλλά μπορεί να πει. Δεν έχουν κανένα πρέσβη να μα ακούει, κανένα πρόξενο, τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων. Τίποτα κανένα ανώνυμου να πούμε ότι. Ξέρω εγώ. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή για τον μπάσκετ, αλλά είναι σε ένα δρόμο περίεργο τώρα το μπάσκετ. Είναι σε φάση αλλαγών όπως ήταν τότε το 2000 που είχαν γίνει πολλές αλλαγές. Εγώ θέλω να έρθω στη θέση των αδερφών Αγγελόπουλου. Όσο να είναι σήμερα μια καλή διάθεση λογικά θα την είχαν. Τι
τι, θα έχουν σκάσει το γέλιο. θα πρέπει να χτυπιούνται, θα κοιτάζονται, θα γελάνε, θα κοιτάνε κάπου αλλού, θα ξανακοιτάζονται, θα ξαναγελάνε. Δεν το συζητάω αυτό. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έγινε τώρα. Απίστευτο. Εντάξει, θα περιμένω. Για τον Άρη δεν μου έχει μιλήσει τόση ώρα. Για τον Άρη. Τον ενδιαφέρει ο Άρη τον άνθρωπο. Για τον Άρη δεν μου έχει μιλήσει τώρα, μωρέ. Η μεγάλη Αριανά πάντα πηγαίνει μπροστά να. Αναγιά σου. Άρη αφού. Άρη είσαι. Αμπράβο. Κάθε Σάββατο στα περίπτερα, κάποτε. Αφού. Αφού. Όχι καφού. Καφού. Κοιτάξτε, παιδιά, η ομάδα εντάξει. Άμα κλείσει 4-5 συμβόλαια που πρέπει να τα κλείσει. Θα τα κλείσει. Και αυτή τον μπαν. Και αρθεί όπως φαίνεται και τον μπαν με τον αλφαβήτα τρόπο. Ναι. Πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι από πέρυσι. Ας τελειώσει το φέτος και θα δούμε και το χρόνο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα ερωτηματικό για του χρόνου. Ξέρεις τι, για τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, ακούω όχι φέτος, επειδή ο Ρόκα είχε προταθεί στον Άρη το καλοκαίρι του 2018. Ναι. Ακούω καλά λόγια από τότε. Θα έχει ενδιαφέρον να δω τι πάει να κάνει. Μετά από 3 χρόνια μπορεί να είναι καλός. Αλλά η επόμενη χρονιά που είναι μεταβατική, ναι, πιστεύω ότι θα είναι ερωτηματικό. Μετά από 2 χρόνια δεν ξέρω. Αλλά η επόμενη ακριβώς μεταδόνη εποχή, ναι, δεν ξέρω. Γιατί ακούγονται και πολλοί παίκτες θέλουν να φύγουν. Ναι, αλλά έρχονται κιόλας ποδοσφαιριστές, εντάξει. Εντάξει, τώρα ο Αϊτόρ, δεν το ξέρω. Δανίλη, τι είναι ο Αϊτόρ, τι λέει. Αριστερός, εξτρέμ. Καλά λόγια ακούγονται για αυτό. Καλός παίκτης, καλός παίκτης. Για να λέει ένας καλός αριστερός εξτρέμ, λέει, στη Β' Ισπανία. Καλός. Καλός. Δεν ήξερε, φίλε. Τώρα 400 χιλιάρικα το χρόνο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Ένα 200 για 3 χρόνια, κάτσε, περίμενε. Α, μην είχε στον μπαν και θα σου έλεγα που θα πήγαινε και ο Αϊτόρ. Τέλος πάντων. Μου θυμίζει Μαντσίνη. Μαντσίνη, Ντάνιελ Μαντσίνη. Να είσαι καλά και να πάμε και στο διάλειμμα. Τι γέλιο έκανα με σένα και το Χρυσάνθο. Γιατί, τι. Ποιο. Σε κατασπάραξε, μιλάμε. Με κατασπάραξε. Σε κατασπάραξε. Σε διαμέλυσε. Όχι, όχι, είναι βαρύ νομίζω ότι με διαμέλυσε. Όχι, ανάγκασε να σηκωθεί να φύγει κιόλα. Εντάξει, πήγε τώρα να με εξισώσει με άλλου ανθρώπου. Κατάλαβε και εγώ δεν το θέλω αυτό. Δεν εξισώνεσαι, ρε. Τέτοιο κορμί να πούμε πού να εξισώνεσαι. Σωστό, αδελφέ μου. Να σε καλά, λοιπόν. Πάμε κατευθείαν διάλειμμα, έχουμε ξεφύγει και λίγο και επιστρέφουμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή. Θα το σκύλο με το γάτο, είσαι το σκύλο με τον γάτο ενδεχομένω. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. FM και τα μηνύματά στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τζάμπα είναι, παιδιά. Τώρα μιλάμε, χαρίζουμε τώρα. Δεν. Και όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε. Και 2-3-10-287 και 3-8 ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο μέχρι τις 7.30 που θα είμαστε πέρα. Πάρετε γραμμούλες εδώ πέρα. Ντίνο Σκούγης, ρε φίλε. Με μαύρο μαλλί κιόλας. Πότε είναι αυτό. Δεκαετία 90 παλιό, σίγουρα. Ναι, σίγουρα παλιό. Γιατί και ο Χετσκοκικός ήταν με πολύ διαφορετικό μαλλί που τον είδε σε ένα άλλο πλάνο. Είναι αυτό που έλεγα την άλλη φορά με τον Δαβουρλί που σου έλεγα. Κακό πουλόβερ. Ανάλογα τώρα είναι με το τέτοιο. Κακό πουλόβερ από τον Τίνο, θα λέγαμε. Είναι μήπως η ομάδα του 80 που το έχει παίξει, ναι, τον τελευταίο καιρό καμιά 500 φορές. Τον Μπουφάν επίσης. Εντάξει, οκ, okay, αλλά σεβασμό στον Τίνο. Μα λέει είναι λίγο βαμμένο εδώ, Νίκο. Όχι, ρε, δεν τα βάφει αυτό. Δεν τα βάφει. Όχι. Τα αλλά για τότε λέω, ρε, παιδί μου ήταν πιο νιάτο. Όχι. Δηλαδή, Νίκο, τι είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, φίλε, για πες μας λίγο. Παριανάρα. Εσύ που τα είδε τα περισσότερα. Δεν είδα μόνο το Άγμα Αθηναϊκός. Δεν το είδε, είναι αλήθεια. Οκ. Okay. Δεν κατέστη δυνατό να το παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ματ. Εντάξει, πάω από απογοήτευση, δεν το περίμενα. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα βγάλει μία αντίδραση. Οκ. Okay. Και ο Άρης δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Εδώ πέρα θα τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και δεν θα χαϊδεύουμε. Έτσι είναι, Νίκο. Και ούτε θα πούμε. Χωρίς μαλλιά στη γλώσσα. Κέρδισε η ομάδα τρία. Ωου, μπαλάρα, έπαιξε κτλ. Όχι, παιδιά, η ομάδα μέχρι το 60 δεν ήταν καλή. Μετά από το 60 άρχισε να τσουλάει λίγο καλύτερα. Έχει και τον Γκάμα, ο οποίος είναι Γκάμα, τι να κάνουμε. Πεκτάρα, το φάλ που βάζει, ρε φίλε, πω. Τρομερό. Την περνάει δίπλα από το τείχος. Δεν την περνάει πάνω. Τσακ έτσι. Μάλιστα, είχε βάλει το τείχος όπως να είναι. Τέλος πάντων. Και ο Wiley άγαλμα. Αλλά είναι δύσκολο γιατί είναι στη γωνία του ποδιού. Δηλαδή, αυτό το φάουλ να πάει στη γωνία την απέναντι από το δεξί πόδι, ναι, είναι πιο εύκολο γι' αυτό. Δηλαδή, θέλει περισσότερη τέχνη για να το στείλει εκεί. Και ο Γκάμα, ναι, την έχει. Εντάξει, εκεί. Ωρε φίλε. Κακό. Εδώ πρέπει να γίνει μια αλλαγή στο κανάλι. Για πες. Λοιπόν.
Εντάξει. Περισσότερο για την, για την νίκη του Άρη, αυτό που έλεγα για το βράδυ του Σαββάτου, μετά το τέλος του αγώνα, και την Κυριακή που μιλούσαμε στον Άρη με τον Γιώργο τον Μπαϊράμι, ότι η νίκη αυτή βοήθησε περισσότερο στην άβρα του οργανισμού, διότι πέρασε μια δύσκολη καραντίνα λόγω της γνωστής υπόθεσης με τον Μπαν και το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Βοηθάει λίγο αυτή η άβρα, βοηθάει και την ψυχολογία της ομάδας, γιατί σε δύο εβδομάδες παίζει με την ΑΕΚ τον επαναληπτικό στο Βικελίδης. Η ΑΕΚ που δεν την είδα, αλλά μιλώντας με άτομα που την είδανε, μου είπαν ότι ήταν χάλι. Τώρα βέβαια με Ολιβέιρα βασικό ή και Ραούχο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα της σε δύο εβδομάδες κιόλας που είναι αυτό το παιχνίδι στο Βικελίδης. Εντάξει, ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για ψυχολογικούς λόγους, τα λέγαμε. Στα play-off ο Άρης δεν κυνηγάει κάτι, μόνο αν του βγει υπό προϋποθέσεις τετράδα, που αυτό θα πάει ανάλογα και με τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού και με τα δικά του. Νοήτη. Και ο Άρης έχει να πει τώρα την Κυριακή με τον Ολυμπιακό ο Καραϊσκάκης. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Και ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο επειδή θέλει να διατηρήσει το αίτητο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά το μυαλό πάλι μπορεί να έχει μάθει ο Καραϊσκάκης, αλλά είναι στο κύπελο. Okay. Αυτό. Okay. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που έλεγε ο Ψηλός πριν, ότι, όχι ο Ψηλός, ο Νεκτάριος, ότι η χειρότερη ομάδα που είδαμε το Σαββατοκύριακο ήταν ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή μέχρι και εμένα με κούρασε. Μα τι να με κούρασε, σαν ουδέτερο, ας πούμε, που εγώ δεν είμαι, ρε παιδί μου, ούτε την άλλη πλευρά, ας πούμε, κάτσε να δω το μάτς. Okay? Δηλαδή λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο το, η εικόνα της ομάδας. Είναι ότι εγώ έβλεπα έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είχε περισσότερες αντοχές από τον ΠΑΟΚ και αυτό είναι ένα θέμα τώρα, το ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται χωρίς αντοχές. Τώρα εμφανίζεται, γιατί πήρε όλη τη χρονιά, ήταν φουλ στην αντοχή. Ναι, okay. Αλλά τώρα μετά την διακοπή, ας πούμε, και ο Άρης έβγαλε τερξίματα και ο Ολυμπιακός έβγαλε τερξίματα και ο Παναθηναϊκός με τον τι έβγαλε. Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαζε και πριν διακοπή, τώρα θα βγάλει. Μετά περίμενε, από τρεις μήνες. Περίμενε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Με ποιους. Θα αλλάξει. Με κάτι. Το Μίση, το Μαωρίο, τον Αλικαντουρίο, τον Πίσερ και το Λιμιό. Πεντάδα στο κέντρο. Κεντροεπίθεση. Αυτού του πέντε. Έχει και αυτό. Ποιο θα βγάλει λίγο νεύρο. Και ξέρεις τι, έχει χαθεί αυτό που είχες πέρυσι και δεν το. Αυτό το. Άλλη χρονιά πέρυσι. Μην τη συγκρίνεις. Πρόσεξε. Όχι, συγκρίνεις. Να σου πω κάτι. Αυτό το γυαλίζει. Ναι, okay. Αυτό το γυαλίζει το μάτι, ρε παιδί. Ναι, δεν γυαλίζει, γιατί πέρσι γυάλιζε το μάτι σου γιατί ήθελες να πάρεις κάτι μετά από πάρα πολλά χρόνια και ήταν κάτι το οποίο την προηγούμενη χρονιά το έχασε μέσα από τα χέρια σου ή το κλέψανε μέσα από τα χέρια σου. Όρεξη πέρυσι, ας πούμε. Όχι. Μήπως είναι και θέμα προπονητή να γυαλίζει το μάτι του παίχτη. Αυτός ο οποίος ήταν στο μάτι και το. Δεν είναι ίδιος. Έτσι. Όπως επίσης, εγώ δεν μπορώ να φάω από το ότι η ομάδα είναι γερασμένη και όλα αυτά. Δεν τρώω. Είναι ένας χρόνος. Δεν είναι τρία χρόνια πριν. Είναι ένας χρόνος. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω ένα απλό παράδειγμα. Λέγεται Diego Bisesvar. Εντάξει. Πεχτάρα. Είναι μια κούραση από την αρχή τη σεζόν. Πεχτάρα. Από την αρχή τη σεζόν δεν τραβάει. Μην το βάζετε, φίλε, άλλο. Δηλαδή, και εκτός από αυτό, δηλαδή, ξέρω, εγώ βλέπω την δεκάδα εκεί που είμαι την Κυριακή και με το που έρχεται το Μπίσεσβαρ και βλέπω Μπίσεσβαρ. Λέω, ρε φίλε, δηλαδή. Πάλι. Εγώ ξέρω ότι ο Μπίσεσβαρ είναι και ένα κορμί τέτοιο, ρε παιδί μου, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι και ότι πιο εύκολο μετά από ένα μεγάλο διάστημα να μπει και να παίξει. Έτσι κι αλλιώς το κορμί του είναι τέτοιο, ρε παιδί μου, στο σωματοδομή του. Και εσύ το βάζει ξανά 90 λεπτά μέσα. Έλεος. Έλεος. Τρομερό. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν τη διακοπή στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν τον έβγαζε πριν τη διακοπή, θα τον βγάλει τώρα. Εκείνη τη Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Έτσι. Μεγάλη. Ο Ολυμπιακός έχετε μέσα του και το κάνει 0-2. Ναι. Εντάξει. 0-2. Ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Όχι, δεν ήταν. Μεγάλη Πέμπτη. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Σε κάνει 0-2 στο 10. Εντάξει. Ναι. Αφού τρεις μέρες πριν σε έχει κερδίσει 0-1. Έχετε μετά από τρεις μέρες και σε κερδίζει 0-2 στο 10. Ωραία. Η Τούμπα εκείνη την ώρα. Η Τούμπα λοιπόν εκείνη την ώρα, φίλε μου Αμπέλ Φερέιρα, επειδή δεν τη ξέρεις, ναι, και το καταλαβαίνω ότι δεν τη ξέρεις, η Τούμπα εκείνη την ώρα θέλει όχι ένα τσακ για να γίνει το γήπεδο μέσα Βιετνάμ. Wow. Είναι τι να σου πω, δηλαδή πιέζει με τα κλάματα δευτερολέπτων. Και ένα παλικαράκι σε ξελασπώνει. Στο κάνει 1-2, ωραία. Κάθεται εκεί το αεροπλανικό του Μίσης και μετά το παλικαράκι το ίδιο στο κάνει 3-2. Και είναι ο μοναδικός όλο το μάτσο ο οποίος. Έχει, ρε παιδί μου, μια σπίθα. Και ξεκινάς αυτό το παιχνίδι τρεις μήνες μετά. Και αυτό το παλικαράκι που σε εξελάσπωσε, θα σου πω εγώ πολύ απλά. Είναι στον πάγκο. Για να παίξει ποιος. Ο Εμάρ, ο Ομάρ Ελκαντουρί. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ενεφτάνει δηλαδή. Εντάξει. Κουράσιμα. Θα μου πεις τώρα μετά Χριστό Προφήτη. Την προπόνηση κάθε μέρα και βλέπεις τι γίνεται. Όχι. Συμφωνώ. Ναι, αλλά έχεις εικόνα τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να βλέπω την 11 και να τα αφήνω το κινητό αμέσως. Γιατί λέω δεν γίνεται πάλι. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει τον πίσω, δεν γίνεται να ξεκινάει τον Ελκαντουρί. Τέλος πάντων. Είναι και ο Ολυμπιακός καλύτερος. Έχει πάρει και το κολλάι γιατί
είναι φέτος πιο δυνατός, είναι πιο συμπαγής, σου έχει βρει για το κουμπί σου. Σου υπάρχει το σκάλπ, θα λέγαμε λίγο. 100% και να σου πω λίγο κάτι. Ο Ολυμπιακός κράτησε ένα προπονητή παραδόξως, κάτι που δεν το περίμενε κανένας πέρσι, είναι η αλήθεια. Ναι. Και έχει ένα προπονητή ο οποίος προσαρμόζεται. Για μένα η Ελλάδα, αυτό είναι για τον οποίο προπονητή έρχεται απ' έξω. Το επίπεδο προσαρμογής του. Ναι. Ο Φερέιρα δεν έχει προσαρμοστεί. Άρα μήπως δεν το έχει εναλλακτικές επιλογές. Και να προσαρμοστεί του χρόνου. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Τίθεται θέμα Φερέιρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει υποθεί κάτι. Και δεν είναι και εύκολο να τεθεί θέμα Φερέιρα, φίλε. Γιατί είναι αποζημίωση στη μέση. Φυσικά. Ναι, σωστά. Φυσικά. Δεν είναι εύκολο να τεθεί θέμα. Καλά, κοίταξε. Αν δεις ότι δεν πάει άλλο σε πολλά επίπεδα και να τεθεί και να μην τεθεί, τον αλλάζεις. Αλλά. Εγώ σου λέω, δεν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσαρμοστεί. Είναι στην ομάδα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ήρθε στα μέσα τη σεζόν. Ότι ήρθε μετά την έναρξη τη σεζόν σε ένα περίεργο κομμάτι. Είχε την Ευρώπη μπροστά του. Για λεπτομέρειες, θα σου πω, σε έναν αντίπαλο πολύ δυνατό παίξαν στα ίσα, χάθηκε εκεί ένα κλικ. Γιατί εκεί ο επόμενος στόχος του Πακού ήταν εκείνος, φίλε, με το πρωτάθλημα. Ναι. Το επόμενο κίνητρο ήταν η Ευρώπη, ήταν το Champions League. Το επόμενο milestone που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Καταλαβες. Ναι. Χάθηκε εκεί, υπήρχε ένα ξενέρωμα, το καταλαβαίνω. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά έπαιζε με τον Άγιαξ. Δεν έπαιζε με. Ναι. Έτσι, τρώσε το ξενέρωμα, χάνει την Ευρώπη. Ναι. Αρχή είναι ακόμα. Εντάξει. Πας μετά λίγο στην πορεία μέσα στη σεζόν, αρχίζεις πάνω κάτω λίγο κάτι να δείχνεις, τι θες να παίξεις, τι θες να κάνεις. Κάποιες φορές το πετυχαίνεις, κάποιες φορές όχι. Αλλά δεν είναι. Εγώ σου λέω, το κομμάτι προσαρμογής είναι το πιο σημαντικό στην Ελλάδα. Και όταν λέω προσαρμογή, εννοώ και αγωνιστική και εξωαγωνιστική. Καταλαβες. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος δεν έχει προσαρμοστεί. Δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί εδώ το μαγαζί. Και δεν λέω τον ΠΑΟΚ μόνο, εννοώ γενικότερα το ποδόσφαιρο. Και να σου πω και λέω κάτι. Δεν έχει κάποιον από δίπλα για να τον πει, φίλε. Δεν έχει κάποιον από δίπλα. Δεν έχει έναν αθλητικό διευθυντή ο οποίος ξέρει τα κατατόπια τι και πώς. Δεν έχει δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι να είναι, ξέρω εγώ, μπαρουτοκαπνισμένοι και έχοντας ζήσει εδώ πέρα πολλές εμπειρίες. Να κάνουμε έτσι είναι. Και αυτό το πληρώσει. Και επίσης ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες έμπειρους. Αυτό είναι ευχή και κατάρα. Ο έμπειρος παίκτης. Γιατί ευχή και κατάρα, το λέει. Είναι ευχή και κατάρα, φίλε. Γιατί ο έμπειρος παίκτης, όσο έμπειρος είναι μέσα στο γήπεδο και μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα, έτσι έμπειρος είναι και έξω από το γήπεδο και μπορεί επίσης να σου κάνει πολλά πράγματα. Καταλαβες. Μαουρίσιο. Δεν σου λέω για το Μαουρίσιο, ούτε το προσωποποιώ. Έτσι, το προσωποποιώ εγώ. Ο έμπειρος παίκτης δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να καταλάβει τι παίζει. Ναι. Άμα σε δει ότι τον παίρνει να σου κάνει πράγματα. Θα τα κάνει. Και δεν λέω, σε αυτό σου ξαναλέω ότι για μένα το θέμα είναι γενικότερο με τον Φερέιρα. Απλά επειδή ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη χρονιά του Μαρτίνς, ναι, και τα λάθη που είχε κάνει πέρσι τα διόρθωσε. Έτσι με τις κινήσεις που έκανε και πολύ καλά έκανε. Τα δικά σου τα κενά φαίνονται πάρα πολύ. Τι να κάνουμε. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάω πάει μέσα στο Καραϊσκάκης, στο κύπελο, κάνει ένα καλό παιχνίδι και πάρει την πρόκριση. Ούτε θα μου κάνει εντύπωση να πάρει το κύπελο. Εγώ κάνω άλλη ερώτηση. Γιατί εκεί είναι ένα μάτς ουσιαστικά. Ναι. Παρακαλώ. Σάββατο βράδυ χάνει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Κανονικά καταδικασμένος ισόβια. Ωραία, το δικαστήριο του Facebook κανονικά τον έχει καταδικάσει. Και του Twitter και του δεν συμμαζεύεται. Ομάδες εκεί, υπό ομάδες κλειστές, κανονικές, ανοιχτές, σχόλια, σχόλια κάτω από blog, ναι, σχόλια κάτω από site. Με το Φερέιρα τι γίνεται. Γιατί να γίνει. Λέω. Πώς το διώξει το Φερέιρα, φίλε. Δεν είναι. Δεν έχει. Εμένα θα μου κάνει εντύπωση να πάω τον φάει το Φερέιρα, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ναι. Θα μου κάνει εντύπωση. Γιατί το FFP επίσης, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν σε προειδοποιεί. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που κάθεσαι έρχεται ένα χαρτί και σου λέει αποκλείσει την Ευρώπη. Ταραν. Βγάλε άκρη. Τραπεζόν σπορ. Καταλαβες. Που εγώ δεν. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά και πάλι. Φαίνεται ένα νέο αθλητικό διευθυντή. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ, όταν θα πας σε μια ομάδα ως αθλητικός διευθυντής. Α, ήρθε ο Χαριστέας στον Άρη. Πότε ήρθε ο Παντελίδης? Λίγο καιρό μετά. Έφερε ένα δικό του προπονητή. Τρεις μέρες μετά. Έφερε ένα δικό του προπονητή. Ναι. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να έρθει ο Όλαφ Ρέμπε που έρχεται ο άνθρωπος εδώ πέρα. Έτσι. Ελπίζω να του έχει εξηγηθεί το τι ακριβώς θέλει ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα.
Γιατί στα λόγια είναι εύκολο. Για να έρχεται, συμφωνεί μάλλον με αυτό που θέλει ο Πάοκ. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι, συμφωνώ. Έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Θέλει να βάλει παιδιά από τις ακαδημίες, θέλει να κάνει μία μίξη. Νομίζω θα είναι μία μίξη γιατί έρχεται και τον Πάοκ. Να αφήσει λίγο το κομμάτι του πρωταθλητισμού ή τέλος πάντων να πει ότι κοίταξε να δει. Ναι, μεν εμείς έχουμε κοιτάμε τον πρωταθλητισμό πάντα, αλλά δεν τον έχουμε ψύχο όπως τον είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν. Έχει διάφορα πράγματα να κάνει ο Πάοκ. Αν αποφασίσει να υποβαθμίσει, να το πω στον πρωταθλητισμό. Θα πρέπει να είσαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο. 100%. Για να μην. Ναι, γιατί δεν φτάνει μόνο να το αποφασίσεις και μετά να προχωρήσεις σεζόν, να σου βγαίνει ένα, αλλά ο κόσμος να βλέπει κάτι το οποίο δεν περίμενε και να σου λέει κάτσε ρε φίλε. Εμείς μέχρι πέρυσι τύπουσαν πρωτάθλημα. Τώρα τι είναι αυτό. Μα να σου πω λίγο κάτι. Πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον κόσμο, επίσης, όσο και αν τον πονέσει. Και το τι κινήσεις θα κάνεις. Δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια που έφτασε στο σημείο να πάρεις αίτητο το πρωτάθλημα και να πάρεις 3 σερί κύπελα. Ναι. Και ένα ακόμα πρωτάθλημα να στο πάρουν όπως το πήραν μέσα τα χέρια σου. Έριξες πάρα πολλά χρήματα, πήρες πραγματικά καλούς παίκτες και ακριβούς χρόνια τώρα και έκανες ένα πολύ δυνατό team. Αυτό το πράγμα, εγώ δεν ξέρω αν έκλεισε το κύκλο του, αλλά σταδιακά διάφοροι κρίκοι αυτής της αλυσίδας φτάνουν σε ένα σημείο τέτοιο που τελειώνουνε. Το θέμα είναι πώς θα τους αντικαταστήσεις και πώς αυτό που θα αντικαταστήσεις θα είναι ανάλογο το καλό χρόνο αυτών που είναι να φύγουν από το, ναι, από το κρίκο. Τέλος πάντων, τι να σου πω, είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ σου λέω και να κέρδιζε ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, δεν θα σου έλεγα ότι οκ, okay, πάει να κάνει ανατροπή και τέτοια. Εγώ το πίστευα και το πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι, όπως και το παιχνίδι το προηγούμενο στο πρωτάθλημα, που ήταν τα δύο χειρότερα φαινόμενα του ΠΑΟΚ με διαφορά από τα δεύτερα, δηλαδή κατάφερε να κάνει αυτό το μάτς χειρότερο από εκείνο που είχε κάνει στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ουσιαστικά τον τελείωσαν ψυχολογικά. Τον τελείωσαν ψυχολογικά και βέβαια πήραν ότι έστειλαν τον τίτλο στον Ολυμπιακό. Okay. Αλλά με βάση την εικόνα όλη τη σεζόν, στο αγωνιστικό κομμάτι, μην μπερδευτείτε, μην αρχίσετε να μου λέτε για κάς και δεν συμμαζεύετε και ΕΑ, άλλο κομμάτι εκείνο. Μιλάμε για το αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές. Σε βάθος χρόνου. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Στο ποιος είναι καλύτερος, στο ποιος έχει πιο καθαρές επιλογές, στο ποιος έχει πιο ξεκάθαρο πλάνο, στο ποιος έχει τέλος πάντων την καλύτερη χημεία, την καλύτερη ομάδα, όπως θέλετε πείτε το. Έτσι. Και αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τρομερά. Άσχετα το ότι γίνεται έξω από το γήπεδο, ξαναλέω. Μην τα μπερδεύουμε. Μάλιστα. Μιλάμε για εντός των γραμμών. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Ολυμπιακό φέτος 4 φορές. Σε καμία δεν ήταν καλύτερος. Έχασε 2 παιχνίδια που ήταν πάρα πολύ κακός. Πήγανε στο κύπελλο. Ένα το κέρδισε, αλλά ήταν ροντέο το παιχνίδι. Ναι. Και το άλλο στο Καραϊσκάκης ήταν ένα καλό μισάωρο στο πρώτο ημίχρονο που προηγήθηκε και στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε δύσκολα. Σε κανένα από αυτά μας δεν ήταν καλύτερος. Σε κανένα. Μην κορυδευόμαστε. 4 μάτσα έξω στον Ολυμπιακό. Σε κανένα δεν ήταν καλύτερο. Και εκεί μετά πάει το κομμάτι προσαρμογή που σου λέω. Ότι βλέπει, ρε παιδί μου, ότι τακτικά σε αντιμετωπίζει ο αντίπαλο. Ναι. Βρες ένα τρίκ. Ναι. Δούλεψε κάτι πάνω στον αντίπαλο. Mm-hmm. Που έχει, ρε φίλε, το μάνιουαλ πριν έπαιξε 2 παιχνίδια πριν διακοπή. Ξέρει πώ παίζει πάνω κάτω. Το ίδιο πράγμα θα κάνει. Ναι. Σχεδόν. Ήρθε πάλι με 3 χαφ. Και εσύ έχει μίσει Μαουρίσιο. Μετά από 3 μήνες. Άρα με λίγα λόγια μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αιμονές. Δεν ξέρω αν έχει αιμονές. Έχει προπονητικές αιμονές. Έχει θέμα προσαρμογής. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι προσαρμοστικός. Αυτό πιστεύω εγώ. Πάμε στον αυτό φίλο. Έχω καταλάβει αυτό τον ένα χρόνο, ας το πούμε, που είναι εδώ. Πάει ο φίλος. Μας έκλεισε, ρε φίλε. Αφού μιλάμε για μπάλα. Α, κάνουμε κανένα τέτοιο. Δεν γίνεται. Πάρα πανηγύρι. Έχει κάψει όλη τη θεματολογία για το 24. Δηλαδή, τώρα... Όχι, θα πούμε στο 24. Ποιος... Πρώτα απ' όλα, έχει συνεπάρει δηλαδή, τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εγώ το διαπιστώνω. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Θα πούμε και στο 24 μετά. Θα πούμε λίγο γιατί πιο... από του μπασκετικού θα ακούτε αλήθειες, να ξέρετε. Είναι μια πραγματικότητα. Όχι πάντα. Μην νομίζει. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη σε μια φάση σαν αυτή που έχει μπει ο Άρης με αυτό το remodeling τη νέα σεζόν προσπαθώντα να κρατήσει όποια καλά στοιχεία μπορεί από φέτος. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει με το FFP λόγω του γεγονότος ότι στην Ευρώπη δεν είχε όχι επιτυχίες, δεν είχε εισόδου σε ομίλους. Έτσι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο στόχος του είναι σημαντικός. Ναι. Δεύτερης θέσης. Ο στόχος είναι και σημαντικός. Και το κύπελλο το οποίο υπάρχει βέβαια ακόμα. Για να διεκδικήσει όποιες πιθανότητες έχει και το Champions League. Ωραία. Αλλά και για να είναι στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, να έχει έσοδα από την Ευρώπη. Ναι. Αυτά τα πράγματα πληρώνει την τελευταία διετία. Τιμή είσοδο σε ομίλους και έχει θέμα με το FFP. Γιατί αν είχε την είσοδο σε ομίλους, θα ήταν συν 20 εκατομμύρια πάνω. Άρα ήταν ρουλέτα. Έπαιξε και σου λέω για Europa League, έτσι δεν σου λέω για Champions League. Για Europa League σου λέω. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, θα ήταν. Το 20 είναι υπερβολικό. Θα ήταν, ξέρω εγώ, 15 με 20 πάνω από αυτά που δεν έχει πάρει. Ναι. Αυτό πληρώνει τώρα. Οπότε το να παίξει στην Ευρώπη και να μπει στους ομίλους δεν είναι όπως ήσουν τότε το 10 με τη Φενέρμπαχτσε που αν δεν έμπαινε διαλυόσουν, αλλά το έχει ανάγκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Είναι η πραγματικότητα, φίλε. Θα πει πάρα πολύ ωραία. Θα το κάνει με το Φεραίρα. Κάντο με το Φεραίρα. Θα αλλάξει πολλού παίχτε το καλοκαίρι. Άλλαξε. Θα αλλάξει λίγου και σταδιακά θα πα να κάνει ένα άλλο rebuilding. Κάντο. Το άλλαξε είναι σχετικό, Νίκο. Γιατί υπάρχουν παίχτε που έχουν συμβόλαια. Εννοείται. Και άμα μπει σε δικασία, λύσει συμβόλαια, υπάρχουν αποζημιώσει. Φυσικά. Και μετά μπαίνει το financial fair play. Φυσικά και είναι, εννοείται. Και μπαίνουν πολλά πράγματα. Φυσικά. Ωραίο είναι στα λόγια το θα εξορθολογήσω τον budget. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ωραία. Κάτσε βάλτα κάτω με του 5 που θε να αλλάξει. Που έχουν συμβόλαια και τα συμβόλαια δεν είναι τώρα συμβολιά και 250 χιλιάρικα. Ναι. Έτσι. Ο στόχ δεν θα φύγει τόσο εύκολα, ας πούμε. Φυσικά. Εγώ σου λέω ότι θα κάνεις μια κουβέντα, ρε παιδί μου, και μπορεί να ψηθεί, αλλά θέλει λεφτά και από αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει. Εννοείται. Σου λέω, το παράδειγμα το οποίο έχουμε γράψει το 24 είναι και το Verblum. Ο οποίος έχει 1,6. Και σου λέει, ρε παιδιά, τι. Θέλω 1 εκατομμύριο. Γιατί θέλει αυτό το συμβόλαιο. Και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Καταλαβες. Τέλος πάντων. Τα λάθη που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια τα βρίσκει μπροστά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το πώς θα διαχειριστεί από εδώ και πέρα είναι άλλη κουβέντα. Μπορεί να βρει τρόπο να διαχειριστεί σωστά, μπορεί και να μην βρει. Αλλά θα πρέπει να ξέρει τι θέλει από τη φάση. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημά του. Εγώ. Ό,τι και να γίνει φέτος. Δεν ξέρω ακόμα τι θέλει να κάνει του χρόνου, εντάξει. Να ξέρει τι θέλει. Δηλαδή, ο Άρης τουλάχιστον ξέρει τι θέλει, απλά τον εμποδίζει τον πάνω. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση που ακόμα δεν έχει κατασταλάξει στο τι ακριβώς θα κάνει. Σίγουρα θα μειώσει τον μπάτζετ όπως θα το μειώσουν όλοι έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι πώς θα κινηθεί και με ποια μορφή θα γίνει το νέο. Τι θέλει, το rebuilding, με ποιους θα το κάνει. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λες εσύ το να το εξηγεί στον κόσμο, ο ΠΑΟΚ δεν θα το κάνει. Ο ΠΑΟΚ δεν το εξηγεί στον Πρέπει να είσαι στον κόσμο ειλικρινής όμως. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι. Για να μην έρθει σε σύγκρουση μαζί του μέσα σεζόν. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να βγάζει προς τα έξω αυτά τα οποία θέλει. Εντάξει. Και γενικότερα σαν σύλλογος είναι εσωστρεφής. Όλοι οι Ερενικό, αυτές οι ομάδες έχουν εσωστρέφεια. Είναι λογικό. Ο ΠΑΟΚ έχει, ο Άρης έχει, ο Παναθηναϊκός έχει. Όλοι τα μεγάλα κλαμπ με στόχους έχουν εσωστρέφεια. Και όλοι, γιατί δεν είναι μόνο φαινόμενο του Άρη, ας πούμε, είναι και του ΠΑΟΚ. Για όλους, ας πούμε, το δικαστήριο είναι το Facebook. Γίνεται μια στραβή. Άντε, ξεκίνα στα γκρουπάκια. Και διώχτωνα και κάντωνα και είσαι άχρηστος και τζάμπα σε πληρώνουμε. Και σήκω, φύγε. Αυτό το πράγμα δηλαδή. Αυτό είναι άρρωστο για όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό δεν είναι καλά. Εδώ καιρό δεν είναι καλά. Εδώ και μήνες δεν είναι καλά. Η σεζόν θα ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι να σώσει ό,τι μπορεί και για μένα η δεύτερη θέση, δηλαδή το να βγει στα αποκριματικά του Champions League την επόμενη σεζόν και να διεκδικήσει εκεί ό,τι του αναλογεί εκείνη την ώρα, με όποιον του έρθει αντίπαλος, είναι πολύ σημαντικό στόχος. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει το Champions League. Δεν έχει παίξει. Πρωτάθλημα πήρε. Champions League δεν έχει παίξει. Ο στόχος είναι σημαντικός. Ο στόχος είναι σημαντικός. Να σου πω τώρα. Από εκεί και πέρα θα κάνει μια άλλη κουβέντα. Αν μπορεί να το κάνει με αυτό, θα το κάνει με αυτό. Αν μπορεί να το κάνει με άλλο, θα το κάνει με άλλο. Μάλιστα. Αυτά μόνο εδώ θα τα ακούτε. Βέβαια. Πουθενά αλλού. Εντάξει. Θα έχουμε και τα άουα, αλλά βλέπουμε τα άουα δεν τσιμπάτε, δεν θέλετε. Εσύ θέλετε μόνο. Να σου πω. Λοιπόν. Εδώ σας κάναμε υψηλή ανάλυση. Ποδοσφαιρική συζήτηση. Και αυτά που είπε τη σήμερα, εγώ δεν ήξερα ότι θα αποχωρήσει, να ξέρετε, δεν ήξερα ότι θα ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Ναι. Το είπε πολλές φορές ότι εγώ τελείωσα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνει. Αλλά αυτό το οποίο είπε, ναι, όσον αφορά την Ευρωλίγκα και γενικότερα το σκηνικό που έχει στηθεί στο μπάσκετ, πόσο καιρό τα λέμε στην καραντίνα. Ότι παιδιά, το μπάσκετ, σταυροδρόμι, κρίσιμο, θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάνε από εδώ και πέρα. Θα αποτραβηχτεί ένα χρόνο και μετά θα ξαναμπεί. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος να δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό. Και πιστεύω ότι δεν θέλει να πουλήσει και τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή τώρα παίζει παιχνίδι. Δεν θα τον πουλήσει. Δεν θα τον πουλήσει. Παίζει παιχνίδι. Δεν θα βάζει λεφτά. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Τι θα πουλήσει, ποιο θα την πάρει 25 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό. Κανένα. Δεν θα την πάρει κανένα. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά θα το τρέχουν το μαγαζί άνθρωποι του, έτσι, οι οποίοι όμω δεν θα έχουν τα χρήματά του. Και απλά θα έχει την εποπτεία. Αυτό. Ναι, δεν θα βάζει χρήματα όμω. Τι είναι, οκ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Δώσε ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο 2 εκατομμύρια και φύγαμε. Δεν είναι έτσι. Το μπάσκετ είναι πολύ διαφορετικό. Το μπάσκετ θέλει τσέπη. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Ας έρθει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κλαμπ λοιπόν να τη βγάζει μόνο με τα έσοδα του, να δούμε τι θα γίνει. Όχι, δεν θα τη βγάζει. Πώς θα τη βγάζει κανένας. Θα μπει μέσα. Μέσα μπαίνει μέσα. Θα μπει κι άλλο μέσα.
Εντάξει. Και ίσως αυτό φέρει και ένα ντόμινο με Ευρωλίγκες και BCL κτλ. Δούμε τώρα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως και να το κάνουμε στην Ευρώπη, είναι μεγάλο μέγεθος. Το τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει. Ναι, το τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει. Ίσως... Ο Ολυμπιακός στην Α2 και ο DBG δεν υπάρχει. Ναι. Ίσως το δρόμο πάντων... του Παναθηναϊκού με την έξοδο των Ευρωλίγκα να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες, λέω εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει τώρα. Νομίζω ότι κάτι θα γίνει όταν τελειώνουν τα συμβόλαια, Νίκο, της Ευρωλίγκα. Γιατί με τον Παναθηναϊκό τελείωσε. Όχι. Τότε πώς φεύγει. Δεν νομίζω ότι ακολουθήσουν τα άλλοι τώρα και δεν ξέρω αν θα φύγει ο Παναθηναϊκός τώρα. Λες, δηλαδή του χρόνου μπορεί να παίξει. Δεν ξέρω πότε λήγουν τα συμβόλαια. Τα δεκαετή. Devotion, μάλιστα. Τα δεκαετή νομίζω πρέπει να λήγουν το 22. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Πότε είχαν γράψει κάτι συμβόλαιο, το 12 δεν ήταν. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν. Ας τα βλέπουν αυτά εδώ πέρα γύρω-γύρω όλοι. Εντάξει. Το σκηνικό στο μπάσκετ ανασυντάσσεται. Ξυπνήστε λοιπόν. Εδώ πέρα στην πόλη. Δεν είναι το στάτους που ήταν πριν 25. Που άρχισε τα τελευταία 25 ετία να μπαίνει. Έτσι, αλλάζει. Κάποιοι το είχαν προβλέψει. Είχαν βάλει το 2021, το είχαν κυκλωμένο. Ναι. Τώρα όλοι είναι εκτός της ομάδας που το είχαν προβλέψει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Μάλιστα. Νίκο, πάω 24 με τα φύλλα. Πάω 24. Το δικαστήριο. Η δίκη της Τρίτης. Η δίκη της Τρίτης. Η δίκη. Λοιπόν, κατηγορούμενο Αμπέλ Φερέιρα. Το εφετείο της Τετάρτης και τα λοιπά. Κατηγορούμενο. Το διαιτητικό της Πέμπτης. Πάντα προσχηματική, όπως λέει η κυρία Βασιλεύου. Α, μπράβο, λοιπόν. Και φυσικά δεν υιοθετούμε ποτέ. Νίκος Μοσχοβίτης, ο επιτελάρχης και το επιτελείο του, θα σας κάνουν παρέα μέχρι τις 9 στον απόϊχο του ντέρμπι και ό,τι ακολουθεί. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας. Πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο.